Λοιπόν, στον κύριο Κώστα Παπαδάκη, ποινικολόγο, γνωστός. Πέρα από το... Είστε και λιμωτικός σύμβουλος πλέον, έτσι. Αφήστε τα αυτά τα μεγαλετίβολα, τα ποινικολόγος. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλησπέρα και εσάς και στον κύριο Πουλακίδα και στον κύριο Κουκλουμπέρι. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Παπαδάκη. Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκινήσω όμως από αυτό. Έχουμε τώρα κάποια χρόνια μετά το 19 και πραγματικά, όπως λέει και πολλοί κόσμος, με κάθε μεγάλη υπόθεση ενός εγκλήματος αλλάζει και ο ποινικός κώδικας. Τι έχει γίνει τώρα, τι γίνεται με αυτό, πριν πάμε στα επιμέρους και στα ειδικά? Όπως γράφω και σε ένα κείμενο το οποίο πριν καμιά ωρίτσα περίπου τελείωσα με μια πρώτη έτσι προσέγγιση στις διατάξεις που εξαγγέλει το Υπουργείο και έχω στείλει σε όλες τις ιστοσελίδες και τα μέσα ενημέρωσης, είναι η έκτη τουλάχιστον επιχείρηση σαρωτικής επιδρομής στον ποινικό κώδικα και την ποινική δικονομία από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από το 2019. Λοιπόν, ψηφίστηκε ο νέος ποινικός κώδικας από το ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν αποχωρήσει από την κυβέρνηση. Ακούστηκαν τότε πάρα πολλά. Η Νέα Δημοκρατία με όλους αυτούς τους νόμους που είναι ο έκτος κατά σειρά που επιχειρεί, αυστηροποιεί τις ποινές, καταργεί δικαιώματα και ελευθερίες, αυστηροποιεί την υφόρον απόλυση και στην ουσία χρησιμοποιεί την νομοθεσία την ποινική για επικοινωνιακούς και πολιτικούς λόγους και για να δημιουργήσει την εντύπωση ότι φταίνε οι μικρές ποινές για τα εγκλήματα, ότι φταίνε εγκλήματα για το ότι τα δάση καίγονται. Τα εγκλήματα είναι δικά τους που τα αφήνουν ασυντήρητα και απροστάτευτα από δασοπροστασία, κονδύλια και δασοπυρόσβεση. Και θα ήθελα να ξεκινήσω τα πρώτα επιμέρους από αυτό με το οποίο ξεκινήσατε εσείς, για την επαναφορά του αυτεπάγγελτου της δίωξης των τραπεζικών στελεχών για το αδίκημα της απιστίας, διότι μου κάνει εντύπωση και νομίζω πρέπει να προκαλέσει το δημοσιογραφικό σας ενδιαφέρον το ότι ενώ εδώ και αρκετές μέρες από τα παπαγαλάκια της κυβερνητικής προπαγάνδας προβάλλεται ως πρώτο ζήτημα αυτό στη μεταρρύθμιση την οποία εξαγγέλουν, στο χθεσινό σημείωμα που έδωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης τη σύνοψη των καινούριων τροποποιήσεων, απουσιάζει αυτή η διάταξη. Αλήθεια. Γιατί απουσιάζει? Αντέδρασε η Τράπεζα της Ελλάδος, τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών? Ποιος το σταματάει? Και σωστά επισήμαναν και ο κύριος Κουκλουμπέρης και ο κύριος Κουλακίδας ότι αυτό ήταν και η πρώτη γκάφα του κυρίου Φλωρίδη με το που πάτησε το πόδι του στη Βουλή να αποδώσει στο ΣΥΡΙΖΑ την τροποποίηση αυτή, ενώ την έκανε η Νέα Δημοκρατία με το 46-37 του 19 που ήταν η πρώτη σαρωτική επιδρομή. Τελικά, στο τελικό νομοσχέδιο υπάρχει η ρύθμιση για την ασυλία? Δεν το γνωρίζω, κύριε Πουλακίδα. Εμένα στα χέρια μου έχει έρθει μόνο το σημείωμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Έχετε δίκιο, στο σημείωμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης δεν υπάρχει αναφορά σε αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Από εκεί και πέρα, τι άλλο να συζητήσουμε? Ένα νομοσχέδιο του οποίου, αν μπορούσα να το περιγράψω με 5 λέξεις, είναι συλλογική ευθύνη, αποπροσανατολισμός, λαϊκισμός, πολιτικές σκοπιμότητες και μίσος για τους δικηγόρους. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του. Τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο με 2 λέξεις? Συλλογική ευθύνη είναι το εξής: κάποιος αποφυλακίζεται υφόρων και εγκληματεί. Αυτός ο κάποιος μπορεί να είναι το 1, το 2, το 5% όσων αποφυλακίζονται. Κανένα στατιστικό στοιχείο δεν έχουν εμφανίσει για να δικαιολογήσουν τη γενικευμένη αυστηροποίηση, που είναι μια μορφή συλλογικής ευθύνης. Δεν χρειάζεται να πούμε, το ξέρετε πολύ καλά και οι τρεις, από ποια φιλοσοφία κοινωνική απορρέει η αρχή της συλλογικής ευθύνης και ότι το ποινικό δίκαιο, το αστικό, είναι δίκαιο ατομικής ευθύνης. Επειδή ο Σύριος τάδε ή ο τάδε βιαστής έκανε αυτό, τιμωρούμε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, δεύτερο, αποπροσανατολισμός, έλεγα για τα δάση. Πόσα στοιχεία δείχνουν ότι τα δάση που έχουν καεί οφείλονται σε εμπρισμό εκ προθέσεως, για να κυνηγάνε με ανεμόμυλους, να αυστηροποιούμε τις ήδη αυστηροποιημένες από το 2021 ποινές, γιατί τότε είχαμε τους εμπρισμούς της πυρκαγιάς της Βόρειας Εύβοιας, είχαμε τότε εκείνες τις επικοινωνιακές σκοπιμότητες να καταπραίνουμε τον κόσμο. Τώρα έχουμε τη δαδιά, που η δαδιά κάει και γιατί ακόμα και τα περσινά καμένα δεν είχαν καθαριστεί και δεν είχαν ανοίξει οδύτηρο προστασίες και φταίνε κάποιοι εμπριστές. Μην ξεχνάτε ότι βαφτίσανε και τους πρόσφυγες εμπριστές και οπλίσαν το σερίφι του Εύρου να πάει να τους μπουζουριάσει, αλλά ευτυχώς η δικαιοσύνη εκεί πέρα λειτουργεί
και το Σερίφι έβαλε μέσα και τους πρόσφυγες τους άφησε ελεύθερους. Και έρχονται τώρα εδώ πέρα και κάνουν νόμο και δίμευση της περιουσίας. Ξέρετε, πολλούς πλούσιους που έχουν χόμπι να καίνε δάση και θα πανικοβληθούν ότι θα τους πάρουν την περιουσία. Γιατί δεν κάνουν δίμευση της περιουσίας στους εργοδότες που χρωστάνε σε εργαζόμενους? Γιατί δεν κάνουν δίμευση της περιουσίας σε σύζυγους που δεν πληρώνουν διατροφές για τα παιδιά τους? Γιατί δεν κάνουν δίμευση της περιουσίας σε κατασκευαστικές εταιρείες μεγάλες που πλημμυρίζουν τα χωριά με τα ημιτελή και κακά τους έργα? Αλλά τους έπιασε η προκοπή εδώ πέρα. Να μιλήσω για την οπισθοδρόμηση. Τι είναι οπισθοδρόμηση? Να αυξάνεις τα όρια ποινών και να τα πηγαίνεις από τα 15 στα 20 και από τα 20 στα 25. Είναι οπισθοδρόμηση, ναι, η ανθρωποκτονία εξαμελίας πράγματι είχε ελάχιστο όριο ποινής 3 μήνες. Όταν η ακάλυπτη επιταγή είχε το ίδιο και όταν η παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων κάποιος που παίζει μουσική σε ένα μαγαζί χωρίς άδεια έχει 1 χρόνο. Αυτή είναι η αξία της ανθρώπινης ζωής για τον νομοθέτη. Αλλά δεν αντιμετωπίζεται με την εξίσωση προς τα πάνω. Δεν είναι πρόβλημα το ελάχιστο όριο ποινής, το μέγιστο είναι 5 χρόνια. Μετά, να πούμε για τις αναβολές των δικών. Πρώτα απ' όλα για τη δικομανία των Ελλήνων. Άλλο ένα παραμύθι το οποίο το λένε όλες οι κυβερνήσεις. Πάνω από το 90% των δικογραφιών στις εισαγγελίες είναι αυτεπάγγελτες ποινικές διώξεις. Πάνω από το 50% είπατε? Από στοιχεία που ήξερα παλιότερα που ήμουν συνδικαλιστής στον δικηγορικό σύλλογο, πάνω από το 90% ήταν αυτεπάγγελτα. Και είμαι βέβαιος που παρότι δεν διαθέτει το Υπουργείο, θα έπρεπε να δίνει λεφτά για να διαθέτει τέτοιες επεξεργασίες και να χρησιμοποιεί τα στατιστικά τους αποτελέσματα ως τεκμηρίωση για τις μεταρρυθμίσεις, που τις δίθεν μεταρρυθμίσεις που εξαγγείλει, και να πει ότι ξέρετε κάτι, στις 10 υποθέσεις που πάνε στα δικαστήρια ή 7 προέρχονται από δικομανείς οι οποίοι το έχουν χόμπι να πληρώνουν δικηγόρους να κάνουν μηνύσεις να απασχολούν τα δικαστήρια. Δεν είναι, κύριε Σουρμελίδη, αυτό. Αν πάτε μία βόλτα σε ένα δικαστήριο και καθίστε από το πρωί ως το μεσημέρι, 2-3 υποθέσεις από τις 20-30 έχουν πολιτική αγωγή, έχουν αδικία. Λοιπόν, οι άλλες είναι αυτεπάγγελτες. Ποιος δικομανείς λοιπόν, ποιον κοροϊδεύουμε? Ποιοι είναι δικομανείς? Πάτε να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας στην Πανεπιστημίου, να δείτε αν θα σας καταγγείλει κανένας. Πάτε σε μια ευρωπαϊκή πόλη να παρκάρετε σε ένα κεντρικό δρόμο, θα προλάβετε να βγείτε και θα έχετε 10 καταγγελίες. Βέβαια. Έχετε δει εσείς κόσμο να ωραίγεται να πληρώνει παράβολα και δικηγόρους και να προκαλεί δίκες? Είδατε λοιπόν πόσα που προσανατολίζουν και τα δικαστήρια, αυτοί τα γεμίζουν. Με τα μέτρα τα οποία εξαγγέλουν τώρα και την κατάργηση της ενδιάμεσης διαδικασίας των δικαστικών συμβουλίων, που είναι από παλιά διαδοχική επιδρομή στον ποινικό κώδικα όλων, δημιουργείται συμφόρηση στα ακροατήρια, διότι παραπέμπονται πολλές υποθέσεις οι οποίες θα έμπαιναν στο αρχείο. Κύριε, γιατί προκαλούνται? Κύριε Παπαδάκη, να σας ρωτήσω κάτι το οποίο ο κόσμος και κυρίως ο κόσμος που έχει θύματα σε σοβαρές υποθέσεις, εγκλήματα κτλ. Λέει, ωραία, του ρίχνουν μία ποινή 20 χρόνια και στα 7,5 βγαίνει. Είναι ένα θέμα αυτό? Κύριε Σουρμελίδη, να σας απαντήσω. Είναι ένα θέμα, αλλά είναι ένα θέμα αυτό είναι που ένα απασχολεί. Θέμα, ναι, είναι ένα θέμα το οποίο για να λυθεί οφείλουμε να συγκροτήσουμε ομάδες διαβούλευσης και με κοινωνικά και με επιστημονικά κριτήρια και να απαντήσουμε στο ερώτημα για ποιο λόγο υπάρχει φυλακή, για να εκδικηθούμε τον κατηγορούμενο και τον δράστη ή για να τον επανεντάξουμε, για να του δώσουμε την ευκαιρία να σοφρονιστεί ή για να τον εξοντώσουμε. Έρχεται λοιπόν ο σοφρονιστικός νομοθέτης και ορίζει, και ο ποινικός νομοθέτης ο ίδιος, κάποιες ευκαιρίες ή φόρων απόλυσης. Δηλαδή, κύριε Παπαδάκη, να κλείσουμε με αυτό. Ναι. Δεν μπορούμε να έχει μια ποινή αντί 20, 14, αλλά να εκτιθεί αυτή η ποινή 14 χρόνια. Κύριε Σουρμελίδη, γιατί υπάρχει και νεκρός, είναι, υπάρχει και μια μάνα που κλαίει, είναι λίγο πιο σύνθετο. Ναι, σύμφωνοι υπάρχει, το καταλαβαίνω και είμαι συχνά στη θέση της υποστήριξης της κατηγορίας και καταλαβαίνω τους ανθρώπους αυτούς. Τα χρόνια δεν είναι στραγάλια. Τα 14 σωστό. Χρόνια είναι μεγάλο. Θέλω να πω, αυτή η ποινή που θα ανακοινωθεί, όποια, 7, μπορεί να εκτιθεί, ναι, για να μην γίνει 3,5. Κύριε Σουρμελίδη, μπορεί να εκτιθεί. Το θέμα είναι αν πρέπει να εκτιθεί, αν είναι αναγκαίο να εκτιθεί και αν ο άνθρωπος ο οποίος μπήκε στη φυλακή μετά από 14 χρόνια αντί για 20 είναι ο ίδιος με αυτό που είχε εγκληματίσει. Αυτό είναι το κριτήριο
και γι' αυτό υπάρχει η φόρον απόλυση. Επιτρέψτε μου, επειδή ο χρόνος τελειώνει, θέλω να πω λίγο και για τις αναβολές. Λίγο γρήγορα, κύριε, γιατί με πιέζουν αφόρητα. Στους δικηγόρους 80 με 200 ευρώ. Είναι μίσος απέναντι στους δικηγόρους, γιατί κάθε εξουσία απεχθάνεται αυτούς οι οποίοι υπερασπίζουν τα δικαιώματα των πολιτών απέναντι στις αυθαιρεσίες τους. Και εγώ θα προκαλέσω τον Υπουργό να το θεσπίσει αυτό με αμοιβαιότητα. Για κάθε μέρα που χάνω, για υποθέσεις που αναβάλλονται λόγω ωραρίου, να μου δίνει και εμένα 200 ευρώ. Πολύ ωραία. Και να δούμε ποιος θα βγει κερδισμένος. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα το ξανασυζητήσουμε καλά. Και θεωρώ ότι κάναμε πάρα πολύ καλά που σας προσκαλέσαμε σήμερα. Με μεγάλη μου ευχαρίστηση. Ευχαριστώ εγώ. Γεια σας. Αντίο σας.